Παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Βίτσα και του αρχηγού της πρώτης στρατιάς Δημήτρη Ζερβάκη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στην έδρα του ΔΕΛΤΑ Σώματος Στρατού στο στρατόπεδο Αποστολίδη, η τελετή παράδοσης παραλαβής με τον απερχόμενο αντιστράτηγο Ιωσήφ Μαυράκη να παραδίδει στον νέο διοικητή αντιστράτηγο Γιώργιο Καμπά. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα η ανάληψη της διοίκησης του ισχυρότερου μείζωνος σχηματισμού που βασικά είναι η συνιστόσα, η χεσαία συνιστόσα της άμυνας της χώρας μας. Το ΔΕΛΤΑ Σώμα Στρατού φυλάει προμαχώνες. Και λόγω του ότι φυλάει προμαχώνες έχει στελέχη τα οποία είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έτσι ώστε να φέρουν σε πέρα στην αποστολή τους που στην ουσία είναι να κρατήσουμε ελεύθερη τη χώρα μας. Ο σκοπός μας είναι η άμυνα και η αποτροπή. Σαν ΔΕΛΤΑ Σώμα Στρατού, η οποία άμυνα και αποτροπή προέρχεται από την να κρατήσουμε εκτός της Ελλάδος τον οποιοδήποτε εξωτερικό εχθρό, ο οποίος πιθανώς να σκεφτεί δόλια για τη χώρα μας. Ότι η Θράκη για πάρα πολλά χρόνια ήταν αυτό που λένε οι κατοικοί τους, παραμελημένοι. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να συνεργαστούμε όλοι, οι ένοπλες δυνάμεις, το Υπουργείο, η κυβέρνηση, ο πληθυσμός, ώστε να αρχίζει να γυρίζει ο τροχός της ανάπτυξης, γιατί οι δυνατότητες παραμένουν. Ο κόσμος υπάρχει. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε πράγματα, αρκεί να αξιοποιήσουμε και το έμψυχο δυναμικό, αλλά και συγχρόνως να εξασφαλίσουμε συνθήκες ασφάλειας και λειτουργίας σε αυτή την κατεύθυνση. Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Μητροπολίτης Ξάνθης Παντελεήμων, οι βουλευτές των νομών Ξάνθης και Εύρου, ο Περιφερειάρχης καθώς και δημοτικοί άρχοντες και ο πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και άλλοι επίσημοι. Πιστεύω ότι το ΔΕΛΤΑ Σώμα Στρατού πρέπει να προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες της Θράκης τη βοήθεια εκείνη και την κοινωνική αρρωγή που χρειάζονται, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις δύσκολες, στη δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και πράγματι είμαστε ικανοί να κάνουμε κάτι τέτοιο. Γιατί έχουμε τις δυνατότητες και αυτές οι δυνατότητες είναι αυτές που χαρακτηρίζουν το στρατό σαν έναν οργανισμό που δεν λαβώθηκε από την κρίση. Δεν είναι σε κρίση ο στρατός μας. Θεωρώ ότι μια από τις επιτυχίες μου ήταν ότι ήταν η διοίκησή μου επί ένα χρόνο στη 12η Μεραρχία, στην οποία και τα στελέχη αλλά και ο κόσμος στην Αλεξανδρούπολη και στις άλλες πόλεις όπως τον Προβατόνα, όπως οι Σφαίρες με αγαπήσανε, με νιώσαν σαν δικό τους άνθρωπο και έτσι με αυτή τη στάση και αυτή τη σκέψη έρχομαι και στο ΔΕΛΤΑ Σώμα πλέον να κάνω όλη τη Θράκη να με δει σαν ένα δικό τους άνθρωπο. Θέλω στον στρατηγό το Μαυράκη να ευχηθώ καλή συνέχεια στην πολιτική πια ζωή του. Και βέβαια είμαι σίγουρος ότι ο στρατηγός ο Καμπάς, με τον οποίο έχω συνεργαστεί και τα δύο τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο, θα φέρει το τέταρτο σώμα στρατού σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, απολαμβάνει πλήρως της εμπιστοσύνης μας και έχει και το στρατιωτικό και επιτρέψτε μου να πω και το πολιτικό μυαλό, ώστε να συνεργαστεί με όλους τους φορείς της περιοχής.